Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή σας χρονιά. Είναι η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα» και σήμερα το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η Ελλάδα μεταξύ Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής. Στα Βαλκάνια έχουμε σημαντικές εξελίξεις και συνήθως δεν τα αγγίζει κανείς ως προσέγγιση και της καθημερινότητας και της στρατηγικής τους, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι επίσης γνωστές. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται μεταξύ των δύο αυτών γεωπολιτικών χώρων και την επηρεάζουν όπως είναι γνωστό και όπως είναι και λογικό άμεσα. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις και στα γειτονικά Σκόπια, όπου τη χρονιά που μας έρχεται, τη χρονιά που διανύουμε, έχουν εκλογές κατά πάσα πιθανότητα την Άνοιξη, αλλά και στην Αλβανία, με τη χώρα την οποία η Ελλάδα έχει εδώ και καιρό μια ιδιόμορφη σχέση. Έχει μια μόνιμη καχυποψία. Οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από μια μόνιμη καχυποψία. Θα δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αιτίες αυτής της καχυποψίας και εάν είναι δυνατόν να αρθεί. Κατά πόσο είναι δυνατόν λοιπόν να αρθεί. Θα σας παρουσιάσω τώρα τους προσκεκλημένους μας στο στούντιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Είναι ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σπυρίδων Σφέτας, τον οποίο καλησπέριζω. Παλιός γνώριμος. Επίσης παλιός γνώριμος και ο κύριος Σταύρος Ντάγιος, ιστορικός και συγγραφέας. Μάλιστα τελευταία έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο του «Η Ελλάδα και η Αλβανία» για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις τα τελευταία 50 χρόνια, όπως εξελίχθηκαν. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλωρίζει και η εκπομπή. Να είστε καλά. Να πάνε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα συνδεθούμε με τα Σκόπια, με τον Ατανάς Κύροφσκι, ο οποίος είναι διευθυντής ενός από τα 4 πανεθνικής εμβέλειας κανάλια της γειτονικής χώρας, το κανάλι Τέλμα, όπως λέγεται, και με την Αλβανία, με τον κύριο Παναγιώτη Μπάρκα. Επίσης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα πιάσουμε κυρίως στη Μέση Ανατολή, θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, τον γνωστό καθηγητή γεωπολιτικής. Να αρχίσουμε λοιπόν από τα Βαλκάνια και τις εξελίξεις στην περιοχή, τις οποίες εξελίξεις παρακολουθεί πολύ στενά ο κύριος Σφέτας. Λοιπόν, τι έχουμε σαν κρίσιμα points, να πούμε, κρίσιμα σημεία για τα Βαλκάνια? Καταρχήν εκφράζω τη χαρά μου που μετά από τόσα χρόνια βρισκόμαστε πάλι. Νομίζω ότι είμαι πάλι στο στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ. Εύχομαι να έχουμε την ίδια επιτυχία. Είναι πολύ φιλόξενο αυτό το στούντιο. Ναι, η πρώτη μου επαφή νομίζω, είναι εδώ, οπότε ναι. Και η πρώτη μας έτσι αρχή. Εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, διότι προσφέρετε πολλά στην ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε από τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών να ακούμε κοινά και τετριμένα. Λοιπόν, τα βασικά σημεία. Αφήνω το προσφυγικό. Νομίζω αυτό το ζήσαμε όλοι, ξέρουμε τα προβλήματα μεταξύ των χωρών. Παίρνουμε μία-μία τις χώρες που είναι στην επικαιρότητα. Σκόπια. Από τι χαρακτηρίστηκε η χρονιά που πέρασε? Από την όξυνση της πολιτικής κρίσης με την αποκάλυψη των σκανδάλων της κυβέρνησης Γκρούευσκη. Τα σκάνδαλα αυτά τα αποκάλυψε ο ΖΑΕΦ, η αντιπολίτευση. Το υλικό όμως σίγουρα δόθηκε από κάποια μεγάλη δύναμη. Εικάζεται ότι δόθηκε από την Αμερική. Δεν έχει σημασία. Βγήκαν πολλά σκάνδαλα. Το κύρος του Γκρούευσκη έχει καταπέσει. Και κατά συνέπεια επίκειται τώρα η απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση. Έτσι διαπιστώνεται. Γιατί όλες οι συγκλήσεις λένε ότι μάλλον ξανακερδίζει τις εκλογές. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Φεύγει ο ίδιος ως άτομο τώρα. Το διάστημα αυτό. Η αντιπολίτευση, επειδή δεν έχει ηγέτη. Φεύγει ως άτομο για να δημιουργηθεί ή να σχηματιστεί μεταβατική κυβέρνηση. Μεταβατική κυβέρνηση 4 μηνών. Ναι. Λοιπόν, ως άτομο δεν ξέρω μετά θα γυρίσει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα και μετά τις εκλογές. Αλλά σίγουρα αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Ο οποίος δεν επιθυμεί το πρόσωπο. Επειδή η αντιπολίτευση δεν μπορεί να επωφεληθεί από τη φθορά της κυβέρνησης και λόγω έλλειψης ηγεσίας κτλ. Στις δημοσκοπήσεις πάντως έχετε δίκιο, φαίνεται ότι το κόμμα του Γκρούευσκη προηγείται. Θα δούμε τις εξελίξεις. Επίκειται τώρα νέος πρωθυπουργός. Πηγαίνει στα Σκόπια ο υπεύθυνος για την διεύρυνση, ο Χάν, τις μέρες αυτές. Εκεί θα πάνε και μερικοί ευρωβουλευτές, έχουν και αυτοί το δικό τους κουαρτέτο. Και θα τεθεί το ζήτημα τι μεταρρυθμίσεις κάνετε, όλα αυτά τα οποία περνάμε κι εμείς, αλλά με τα δικά τους. Πάντως, ο κύριος Γκρούευσκη κατάφερε να κυριαρχήσει την τελευταία δεκαετία στη γειτονική χώρα, ασκώντας μια πολύ αυταρχική πολιτική. Είναι μια μικρογραφία του Ερντογκάν. Αν αναζητήσετε είναι τα ένα ζήτημα να του... δεις αυτές τις χώρες και στην Τουρκία και στην χώρα και στα Σκόπια και στην Αλβανία
πώς καταφέρνουν ή μάλλον για ποιο λόγο οι λαοί τους κάνουν αποδεκτούς αυταρχικούς ηγέτες. Αυτό είναι να εξηγείται εύκολα. Όταν δεν έχεις ένα πρότυπο δημοκρατίας, δεν έχεις βιώσει καταστάσεις τέτοιες, είναι φυσικό ότι δεν βλέπεις και μία μεγάλη διαφορά. Πολύ δε περισσότερο όταν έχει κάπως βελτιωθεί και η οικονομική κατάσταση. Εκεί είναι το κλειδί. Αυταρχικά καθεστώτα. Δημιουργούν κυρίως καθεστώτα. Δημιουργούν δηλαδή μέσα στην κοινωνία. Επιβάλλονται λόγω έλλειψης πολιτικής κουλτούρας, πείτε το όπως θέλετε, και κυρίως το χαρτί είναι η οικονομία. Ναι. Όταν υπάρχει ανάπτυξη οικονομίας, το έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν υπάρχει συνήθως. Δεν έχει σημασία, έτσι το προσλαμβάνουν αυτοί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε για το. Η άλλη επισήμανση που έχετε να κάνετε για τα Σκόπια. Η άλλη επισήμανση για τα Σκόπια είναι ότι φαίνεται υπάρχει μια κινητικότητα ως προς το όνομα. Κάτι γεν, δεν ξέρω, έχω πολλές πληροφορίες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν δούμε το τι είχε πει η Μέρκελ πέρυσι στη συνάντηση που τους καλεί κάθε φορά, όπως ξέρετε, στο Βερολίνο, στη Βιέννη, είπε το 16-17 να λύγει το ζήτημα. Λοιπόν, θα δούμε. Το πρόβλημα με τα Σκόπια, που νομίζω λίγο ανησυχεί την ελληνική πλευρά, είναι μήπως προσκληθούν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό συνδέεται τώρα με το άλλο ζήτημα. Για να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ. Πού πάει το ΝΑΤΟ, πώς πάει η κρίση, επειδή πήρε εκ το Μαυροβούνιο πρόσκληση. Εκεί μέσα μπαίνει. Κατά συνέπεια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και εδώ την κατάσταση. Λόγω του ρωσικού παράγοντα κυρίως. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πώς είναι αυτό. Η Σερβία έχει αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, έχει πάρει την. Έχει ανοίξει σε διάφορα κεφάλια και εξαναγκάζεται να εφαρμόσει αυτό που λέμε κώδικα καλής συμπεριφοράς στη σχέση με τους γείτονες. Έχει ανοίξει διάλογο με την Αλβανία. Το 2014 για πρώτη φορά πήγε πρωθυπουργός της Αλβανίας στο Βελιγράδι. Είχε να πάει το 1946. Τότε που σκοτώθηκαν στο γήπεδο. Λέει ακριβώς. Χρονικά συμβεί από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Φαίνεται όμως με τα γεγονότα στο γήπεδο τότε αυτός ο αλβανικός έτσι. Οι προκλήσεις, πείτε το όπως θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο θέμα εδώ είναι τώρα το Κόσοβο, όπου υπάρχει η Συμφωνία των Βρυξελών που δίνει ορισμένα δικαιώματα στους Σέρβους του Βορείου Κωσόβου. Αντιδρά η αλβανική αντιπολίτευση στο Κόσοβο. Στις 9 του μηνός έχουμε διαδηλώσεις. Είχαμε πολλά επεισόδια τον μήνα Δεκέμβριο στο Κοινοβούλιο. Οι Σέρβοι έχουν αποδεχθεί ότι το Κόσοβο το έχουν χάσει? Κοιτάξτε, κατά βάση επίσημα δεν το λένε. Αλλά ενστικτοδός μέσα καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει επάνωδο στη σερβική κυριαρχία. Τι κάνουν? Αγωνίζονται, δήθεν για το μείζον, για να κατοχυρώσουν το έλεσον. Το έλεσον ποιο είναι? Καταλαβαίνουν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μία de facto διχοτόμηση θα υπάρξει. Γι' αυτό θέλουν να κρατήσουν το βορρά. Και όλη η διχοτόμηση που το διχοτομημένο μέρος θα πάει το σερβικό. Διχοτομημένο, όχι de jure, de facto. Θα ενωθεί με τη Σερβία. Όχι δηλαδή. Αναγκαστικά. Αλλά θα, έχει θα γίνει μια ειδική σχέση. Ακριβώς εδώ, επειδή υπάρχει τώρα η συμφωνία που προβλέπει ένωση των σερβικών κοινοτήτων του Βορείου Κωσόβου και φοβούνται οι Αλβανοί ότι αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παράλληλο κράτος, έχουμε αυτές τις εξεγέρσεις. Και επίσης η οριοθέτηση με το Μαυροβούνιο. Ένα άλλο ζήτημα και αυτό. Η οριοθέτηση πιανού, ποια σχολή. Του Κωσόβου. Του Κωσόβου με το Μαυροβούνιο. Αυτά υπάρχει μια κρεμότητα δηλαδή. Ναι, είναι η συμφωνία των. Έχουμε πολιτικό κλίμα μέσα στην στον αλβανικό πολιτικό χώρο του Κωσόβου. Έχουμε διαδηλώσει. Να συνδεθούμε παρακαλώ με τα Σκόπια με τον κύριο Κυρόσκι, να έχουμε και τη δική του παρέμβαση κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Σα ακούμε, κύριε Σφέτα. Α, συνεχίζουμε. Η άλλη περίπτωση είναι το Μαυροβούνιο, όπου και εκεί είχαμε διαδηλώσει αντιπολίτευση για οικονομικούς κυρίους λόγους, διαφθορά, οι οποίες εντάθηκαν τον τελευταίο καιρό επειδή πήρε πρόσκληση για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και εδώ τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Και είχαμε, γιατί το Μαυροβούνιο, προσέξτε, η κοινωνία είναι και εκεί πολλωμένη. Υπάρχουν οι σερβόφιλοι και οι μαυροβουνίζοντες, ας το πούμε. Η αντιπολίτευση στην πλειοψηφία είναι σερβόφιλη, δεν θέλει την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ούτε το Μαυροβούνιο ήταν στις άμεσες προτεραιότητες του ΝΑΤΟ να ενταχθεί. Λέγανε κάντε μεταρρυθμίσεις του Α το Β και ξαφνικά παίρνει μία πρόσκληση. Το ότι πήρε την πρόσκληση υπό το φως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ρωσικής παρέμβασης εκεί δεν είναι τυχαίο. Έχει αντιρωσική αιχμή. Αυτό επισημαίνει η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Η οποία κάνει ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ αυτό που λέτε. Ενδιαφέρον. Δηλαδή το ΝΑΤΟ καλεί το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πήρε πρόσκληση να συμμετάσχει στην επόμενη σύμβαση. Κάτι είναι. Ουσιαστικά μπορεί να προχωρήσει. Στρέφεται κατά τη ρωσική πολιτική. Ξέρουμε η Ρωσία έχει επιδικαιώσει σχέση με την Ρωσία. Η Ρωσία τι βαλκανική πολιτική ακολουθεί?
Καταρχήν έχει οικονομική διείσδυση στο Μαυροβούνιο, ο τουρισμός είναι συνδεμένος με τη Ρωσία, παίζει το χαρτί της Ορθοδοξίας και τελευταία έχουμε ακούσει, πριν πάρει την πρόσκληση, ότι είχε σχέδια για ναυτική βάση στο Μαυροβούνιο. Αν μπει στο ΝΑΤΟ, όλα αυτά ανατρέπονται. Ναι. Λοιπόν, ίσως αυτό επιτάχυνε ίσως και την πρόσκληση. Αυτό ακριβώς και το θέμα είναι πώς θα το περάσει, αν πάει σε δημοψήφισμα. Α, επειδή έχω μιλήσει με τον Μπουλάτοβιτς στο Βελιγράδι, την αντιπολίτευση, τώρα δεν παίζει κανένα ρόλο. Εάν πάει σε δημοψήφισμα, δεν είναι σίγουρο ότι θα το κερδίσει. Για ποιο πράγμα δημοψήφισμα, για τον ΝΑΤΟ. Για ένταξη στο ΝΑΤΟ, διότι ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δεν θέλει. Και σκεφτείτε, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνανε διάφορα happening στο Μαυροβούνιο για να μπει στο ΝΑΤΟ. Διάφορα happening, τραγούδια. Και γιατί είναι αναγκαίο να κάνουν ή δεσμεύτηκαν να κάνουν δεσμεύτηκαν, δημοψήφισμα. Δεσμεύτηκαν, προσέξτε, είναι το επικοινωνιακό. Επειδή η κοινή γνώμη είναι ευαισθητοποιημένη όπως και η Σερβία σε σχέση με τον ΝΑΤΟ λόγω των βομβαρδισμών και της παράδοσης της σερβικής και τέτοια, δεν θεωρεί ότι η ένδειξη στο ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη. Θα συνεχίσουμε, κύριε Σφέντα. Εκεί έρχονται και τα Σκόπια τώρα για μας. Έρχονται και τα Σκόπια. Έχουμε τον κύριο Ατανάς Κύροσκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος όπως σας είπα στην αρχή είναι διευθυντής ενός από τα 4 πανεθνικής εμβέλειας κανάλια στα Σκόπια του καναλιού Τέλμα. Καλησπέρα, κύριε Κύροσκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και για τον καθηγητή Σφέντα. Ο κύριος ξέρει καλά ελληνικά. Οι λόγοι που ξέρει καλά ελληνικά είναι ευνόητοι από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Ποιο κλίμα πολιτικό επικρατεί στη χώρα σας? Αυτή είναι η πρώτη μας έτσι ερώτηση, για να δούμε κατά πόσο μέσα σε αυτό το κλίμα μπορεί να προχωρήσουν και οι σχέσεις των δύο χωρών, κυρίως στο θέμα της ονομασίας σας. Τι κλίμα επικρατεί? Εδώ και ήδη ένα χρόνο επικρατεί μια κλίμα τεράστιας πολιτικής κρίσης και επέμβε και ο ξένος παράγοντας. Όπως ξέρετε, με τη μεσολάβηση του κυρίου Ιώχανες Χάν έγιναν δύο συμφωνίες για να γίνουν πρόωρες εκλογές και τώρα αυτές τις μέρες περιμένουμε ο Πρωθυπουργός Γκρουεύσκη να παρατηθεί. Με τη συμφωνία πρέπει 100 μέρες πριν τις εκλογές να παρατηθεί και να πάμε σε πρόωρες εκλογές, μήπως αυτές τις εκλογές τελειώσουν την κρίση. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι οι πρόωρες εκλογές θα πάψουν την πολιτική κρίση που υπάρχει. Και τώρα σε ένα τέτοιο κλίμα όπου υπάρχει τεράστια πολιτική κρίση, εγώ δεν βλέπω ότι είναι δυνατόν να έχει κάποιο θάρρος η κυβέρνηση για να προχωρήσει σε κάποια βήματα για να λύσει το πρόβλημα με τις ονομασίες με την Ελλάδα. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που δημιουργεί την κρίση, κύριε Κύροσκη? Το βασικό πρόβλημα που δημιουργεί την κρίση, κατά τη γνώμη μου, είναι η έλλειψη δημοκρατίας. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα δικαστήρια, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό process, πώς το λένε. Τα μίντια είναι... υπάρχει μεγάλη πίεση στα μίντια, στα τηλεοπτικά μέσα, πώς τα λένε στην Ελλάδα. Δεν είναι η δημοκρατία πάει προς τα πίσω, όχι προς τα μπροστά. Παραδείγματος, πριν 7-8 χρόνια το κράτος ήταν στα πρώτα 30 για ελευθερία στα μίντια και τώρα έχει πέσει 100 μέρες κάτω μαζί με την Αφρική. Πάνε πολύ άσχημα τα πράγματα με τη δημοκρατία. Και το ερώτημα είναι πώς θα καταφέρνει μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, μια τέτοια πολιτική που ακολουθεί ο κύριος Γκρουεύσκη, πώς καταφέρνει και έχει τέτοια λαϊκή υποστήριξη? Από ό,τι πληροφορούμαστε, οι πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές είναι πολύ μεγάλες. Ήδη για αυτούς τους λόγους. Γιατί τι κάνει ο κύριος Γκρουεύσκη? Ο κύριος Γκρουεύσκη κάνει ένα λαϊκισμό, πουλάει ένα λαϊκισμό ότι είναι ανυποχώρητος στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολύ, πολύ πώς να το πω, strange policy. Από την μια μεριά, κάθε χρόνο του δίνουν ότι πρέπει να ανοίξει η Μακεδονία διαπραγματεύσεις και από την άλλη μεριά δεν ανοίγουν αυτές οι διαπραγματεύσεις με τη Βρυξέλλη λόγω της ονομασίας και αυτός πουλάει στον κόσμο ότι κοιτάξτε, εγώ κάνω ό,τι
μας λέει η Ευρώπη, αλλά τι να κάνουμε τώρα, μας πιέζει η Ελλάδα. Αυτή είναι μια, δεν είναι σωστή πολιτική. Ή πρέπει να πούν, εντάξει, αυτό το κράτος δεν έχει δημοκρατία, δεν πρέπει να πάρετε άδεια από τις Βρυξέλλες, ή άμα πάρουμε άδεια από τις Βρυξέλλες, πρέπει να ανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις, με τις αυτές τις διαπραγματεύσεις να κανονιστεί η δημοκρατία στη χώρα. Και άμα είναι η Ελλάδα, έχει περιθώριο για βέτο όποτε θέλει, πριν πει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όποτε θέλει. Από ό,τι μας είπατε, λόγω αυτών των εξελίξεων, των εκλογών και αυτών των εξελίξεων, δεν πιστεύετε με την πείρα που έχετε κι εσείς και με τη θέση που έχετε, άρα και πληροφόρηση, δεν πιστεύετε ότι θα τεθεί ξανά στο τραπέζι το θέμα της ονομασίας, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, έτσι δεν είναι? Εγώ όχι, δεν πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι είστε βέβαιος. Τέτοιο πράγμα. Πιστεύετε ότι... Πρώτα θα έχουμε τώρα τεχνική κυβέρνηση, δεν θα έχουμε πρωθυπουργό, η οποία δεν θα έχει, πώς να το πω, πολιτική δύναμη για να κάνει κάποια βήματα. Αλλά και να έμενε ο κύριος Γκρούευσκι, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός 3 μήνες πριν τις εκλογές θα έκανε μετά τον Απρίλιο. Που θα είναι πολιτική αυτοκτονία. Αυτό είναι για μετά τον Απρίλιο εννοώ. Πιστεύετε μετά τον Απρίλιο θα ανοίξει το θέμα της ονομασίας? Μετά τον Απρίλιο μπορεί να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις. Εγώ το βλέπω απίθανο πριν γίνουν οι εκλογές. Ναι. Μετά τον Απρίλιο, άμα έχουμε κάποια... Τώρα είναι πράγματα, πρέπει άνθρωπος να μαντεύει τι θα γίνει στις εκλογές. Αλλά υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει κάποια τεχνική κυβέρνηση η οποία... όλοι μαζί θα πάρουν κάποια ευθύνη και μπορεί να αναλυθεί το θέμα. Κύριε Κυρόφσκι, πιστεύετε υπάρχει κλίμα αποδοχής σύνθετης ονομασίας που να συγκλίνει και η Ελλάδα, δηλαδή αυτό που λέμε έργα όμνες για όλες τις χρήσεις και χωρίς τις προϋποθέσεις να κατοχυρωθεί είτε η γλώσσα είτε η ταυτότητα? Δηλαδή απλώς το θέμα της ονομασίας, μια σύνθετη ονομασία, υπάρχει τέτοιο κλίμα στην πολιτική τάξη της χώρας σας? Κοιτάξτε, το κλίμα φτιάχνεται παντού. Αυτή είναι η δικιά μου η θέση. Άμα υπάρχει πολιτικό θάρρος και πολιτική θέληση, θα φτιαχτεί και τέτοιο πολιτικό κλίμα. Τώρα, 3 μήνες πριν τις εκλογές, εδώ έχουν ανάψει τα πράγματα και δεν έχει τέτοιο κλίμα. Μάλιστα. Τώρα. Περιμένετε... Άμα υπάρχει πολιτική θέληση και θάρρος, θα δημιουργηθεί και τέτοιο κλίμα. Δεν είναι αυτό το. Καθώς μιλούσαμε προηγουμένως για το ΝΑΤΟ με τους προσκεκλημένους μας, δέχθηκα ένα μήνυμα, γι' αυτό προσέχα για το τηλέφωνό μου, από άνθρωπο που είναι σε θέση να γνωρίζει, ας το πω έτσι, ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, δηλαδή στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει τώρα του ΝΑΤΟ, δεν θα τεθεί θέμα διεύρυνσης. Άρα δεν τίθεται ζήτημα ενδεχομένως ούτε και για το Μαυροβούνιο. Εσείς περιμένει η πολιτική ηγεσία της χώρας σας πρόσκληση για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ? Κοιτάξτε, σε εμάς έχουν λιγάκι λοξάξει τα πράγματα, δεν ξέρω πώς να τα πω. Πέφτει η υποστήριξη στη χώρα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και αυτά τα θέματα δεν κυριαρχούν. Εγώ σας λέω, κυριαρχεί θέμα, είναι άνθρωποι που είναι μέσα στις φυλακές, οι οποίοι έχουν φάει 10-15 χρόνια φυλακή και είναι, τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα. Τέτοια θέματα αποσχολούν το κόσμο. Πρέπει πρώτα να λυθούν αυτά τα πράγματα, να στρωθεί η δημοκρατία και μετά να προχωρήσουμε στα θέματα τα οποία ήταν θέματα πριν 5-6 χρόνια, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε πάει προς τα πίσω πολύ τώρα και δυστυχώς αυτά τα θέματα δεν κυριαρχούν. Και μάλλον δύο ερωτήσεις. Μία που έχει σχέση, γιατί είναι ένα ζήτημα αντιδικίας εδώ στην Ελλάδα. Εσείς τώρα, ξέρω ότι παρακολουθήσατε το θέμα της εξέλιξης των διαπραγματεύσεων για την ονομασία. Πιστεύετε ότι σε αυτό το μακρύ χρόνο από το 1991 μέχρι σήμερα υπήρξε ευκαιρία να λυθεί το πρόβλημα? Βεβαίως. Ποια? Υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να πάρει την πολιτική ευθύνη επάνω στην πλάτη του και να μπει στην ιστορία, να πούμε, σαν δικός μας πρωθυπουργός. Είναι αυτό, λέει, αν δέχτηκε, δηλαδή, αν ήταν στα πρόθυρα να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά όχι ότι δεν υπήρχαν ευκαιρίες.
Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Η τελευταία με ερώτηση, κύριε Ρωσκή, πιστεύετε ότι μάλλον αυτό τύπος, ο διεθνής τύπος το γράφει, ότι στη χώρα σας υπάρχουν θύλακες, τζιχαντιστικοί θύλακες, απασχολεί αυτό το θέμα τα μέσα ενημέρωσης, κατά πόσο η πληροφορία αυτή είναι αληθής? Τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν σας κατάλαβα τι τύπου θύλακες. Εάν υπάρχουν θύλακες τζιχαντιστών, δηλαδή ακραίων Ισλαμιστών. Α, ακραίων Ισλαμιστών. Πιθανόν να υπάρχουν, ξέρετε, τώρα έχουν περάσει από τη χώρα εκατοντάδες χιλιάδες από τη Σύρια, από το Αφγανιστάν, από δεν ξέρω πού έρχονται. Κάποιοι προφανώς έχουν μείνει, μπορεί και πριν να υπήρχαν κάποιες γένειες τζιχαντιστών, δεν το βλέπω εντελώς απίθανο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κύροψη, για τη συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για αυτό το θέμα τώρα πάμε και στα ελληνοαλβανικά. Θυμάμαι, διότι επί 15 χρόνια περιφερόμουν και εγώ στα Βαλκάνια, έτσι, όλες τις εξελίξεις λίγο πολύ τις είχα καλύψει. Θυμάμαι και κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο και στη συνέχεια φορτηγά στρατιωτικά με τζιχαντιστές ουσιαστικά επάνω και τη σημαία της Σαουδικής Αραβίας. Τα έχω δει με τα μάτια μου δηλαδή στο Κόσοβο. Και πολλοί από αυτούς και στο Κόσοβο, αλλά έχουν εγκατασταθεί κυρίως και στη Βοσνία. Στη Βοσνία υπάρχουν. Είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Είναι γνωστά και σήμερα, αν διαβάσετε τον τύπο, βλέπει κανείς για Βοσνία, Ερζεγοβίνη και για Κόσοβο. Και μάλιστα υπάρχει η εξής. Και στην Αλβανία λέγεται ότι υπάρχει. Σίγουρα. Θα μας πείτε, ανάλογα με τον πληθυσμό. Ανάλογα με τον πληθυσμό που έχει το Κόσοβο, ο αριθμός των τζιχαντιστών είναι ψηλός. Και επειδή υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Πάμε λίγο στα ελληνοαλβανικά τώρα. Ναι, πριν όμως πάμε στα ελληνοαλβανικά, ήθελα να προσθέσω το εξής στην αναφορά, την λεπτομερή αναφορά που έκανε ο Σπύρος ο Σφέδας εδώ. Νομίζω ότι παραλείψαμε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Το παράγοντα του αλβανικού στοιχείου τόσο στα Σκόπια όσο και στο Μαύρο Βούνιο. Έρχεται ο Αχμέτης στην Αθήνα. Ακριβώς. Ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορεί να αγνοηθεί, γιατί κρατάει όλες τις ισορροπίες στα Δυτικά Βαλκάνια. Τι εννοείται ισορροπίες? Δεν θα μπορεί να λυθεί το θέμα της ονομασίας εάν δεν ληφθεί υπόψη και ο αλβανικός παράγοντας στα Σκόπια. Είναι γι' αυτός πάρα πολύ σημαντικός, διότι θα παίξει ρόλο και η άποψη και η επιθυμία των Αλβανοφόνων. Ο αλβανικός παράγοντας αποκλείεται να φέρει αντίρρηση εάν δεχτούν τα Σκόπια μια αλλαγή από τη Μακεδονία. Διπλωματική, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη. Δεν έχει υπομονή στο θέμα της ονομασίας. Λοιπόν, αν δεν στη διπλωματική επιθυμία των Αλβανών, νομίζω ότι η Ελλάδα θα βρει ένα σύμμαχο ως προς το θέμα της ονομασίας. Προφανώς γι' αυτό κάλεσαν και τον Αχμέτη στην Αθήνα. Και παίζει ένα ρόλο. Παίζει ένα ρόλο. Επηρεάζει ακόμα τους Αλβανούς. Ακριβώς. Τώρα για τα ελληνοαλβανικά. Λοιπόν, υπάρχει μια διαρκής καχυποψία. Ποτέ δεν ήρθε αυτή η καχυποψία. Ακριβώς. Από τότε που τα παρακολουθώ και εγώ μονίμως, και έχω την εντύπωση ότι έχει εδρεωθεί στην αλβανική, στη συνείδηση του μέσου Αλβανού, ένα αίσθημα κατά της χώρας. Κατά της και όχι μόνο του Αλβανού, αλλά και του Έλληνα. Το θέμα των ελληνοαλβανικών σχέσεων δεν είναι τόσο εύκολο, είναι πολύ περίπλοκο και έχει ένα υπόβαθρο ιστορικό το οποίο είναι αμαρτωλό. Όλες αυτές οι σχέσεις περιβάλλονται από ένα πλέγμα καχυποψίας, εχθρισμού, αρνητισμού αν θέλετε. Και έχουν μεγάλη σημασία. Σας αναφέρω ότι το 1971, όταν επήλθε η διπλωματική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, τότε η ευρωπαϊκή διπλωματία είχε χαρακτηρίσει τη σύνδεση αυτή ως διπλωματική επανάσταση στην καρδιά των Βαλκανίων. Παρόλη αυτή τη σημασία και σπουδαιότητα που έχουν οι ελληνοαλβανικές σχέσεις, η Ελλάδα, η διπλωματία της Ελλάδος, έχει αντιμετωπίσει το θέμα, το αλβανικό θέμα, με αλαζονία και προχειρότητα. Η αλαζονία και η προχειρότητα της Ελλάδας παρήγαγε μνησικακία, αρνητισμό. Τι εννοεί τα αλαζονία και προχειρότητα? Την προχειρότητα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Και αλαζονία. Υποβάθμισε πολλές φορές την Αλβανία, θεωρώντας ότι μια κλειστή Αλβανία επί κομμουνιστικού καθεστώτος δεν έχει ούτε σύμμαχος, και άργησε, καθυστέρησε να αντιληφθεί ότι η Αλβανία, παρότι ανήκε στο Ανατολικό Μπλοκ, είχε όλη τη διπλωματική αρρωγή της Δύσης.
Ναι, μεν η Δύση δεν ήθελε μια κομμουνιστική Αλβανία, αλλά δεν ήθελε και μια ακροτηριασμένη Αλβανία. Εννοούμε τώρα για ποια περίοδο μιλάμε. Για την περίοδο της κομμουνιστικής. Όχι, για τώρα. Αργότερα δεν άλλαξε πάρα πολύ η πολιτική αυτή. Η Ελλάδα ακόμα και σήμερα υποβαθμίζει διπλωματικά. Ενώ πιστεύω ότι τόσο για την Αλβανία, όσο και για την Ελλάδα, για να εξαλειφθεί αυτή η δυσπιστία, θα πρέπει να υπάρξουν υπόψη δύο βασικοί παράγοντες. Η μεγάλη πολυπληθή κοινότητα Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα και η γηγενή αυτόχθονη ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν. Είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία. Αυτά υπάρχουν από το 1991 που το παρακολουθούμε. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν. Γιατί παρόλο που υπάρχουν, η καχυποψία ενισχύεται. Όχι μόνο παραμένει, ενισχύεται. Παραμένει. Εγώ τα παρακολουθώ τελευταία. Το τι έχει γίνει στη Χιμάρα, κύριε Ντάκιο. Καταρχάς υπάρχει μια μεθόδευση αλβανική, κυρίως με τους χυμαριώτες. Τους έχουν βγάλει καταρχάς από τις μειονοτικές περιοχές. Αυτό δεν έγινε τώρα, κύριε Σταυρίδη, έγινε το 1945. Η Χιμάρα δεν ήταν ποτέ στις μειονοτικές περιοχές. Δεν ήταν. Γιατί το διεκδικούσανε. Η Χιμάρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ναι, μεν δηλώνει ο Ράμας ότι υπάρχει ελληνική μειονότητα. Απ' την άλλη όμως, το επίσημο αλβανικό κράτος ούτε γνώριζε, ούτε αναγνωρίζει την περιοχή αυτή ως μειονοτική περιοχή. Καλά, η Χιμάρα ολόκληρη είναι ελληνική μειονότητα. 15.000 κατοίκοι. Όλοι. Σχεδόν όλοι. Εντάξει. Σχεδόν όλοι. Ναι. Την έχω επισκεφθεί επανειλημμένως δηλαδή τη Χιμάρα. Τη Χιμάρα καταρχάς είναι σημαντικές προσωπικότητες εδώ στην Ελλάδα. Είναι ο Δήμας, είναι από την Χιμάρα. Ακριβώς. Και άλλες. Υπάρχουν πάρα πολλοί ελληνόφωνες. Από χωριό πολιτική. Δίπλα από τη Χιμάρα ήταν ο αρχηγός της ΣΥΑ. Ο Τζορτ Τένετ. Ο Τένετ. Από το χωριό του Κότσου του Κοκδήμα που είναι σήμερα ο υπαριθμόν δύο πολιτικός στην Αλβανία μετά το Ράμα και ο οποίος κατηγορείται για καταπάτηση. Βουλευτής του Ράμα είναι, μου φαίνεται. Βουλευτής του Ράμα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, για να το συνοψίζουμε το πράγμα, υπάρχει μια καχυποψία. Πού την αποδίδεται. Έχει παράγοντες και ιστορικούς και πώς μπορεί να και τωρινούς. Το 1971. Ας μιλήσουμε για το 91 και εδώ. Και το 71, θα μπορούσα να πω. Ναι. Δεν έγινε μια εκαθάριση του αμαρτωλού παρελθόντος, διότι ο νόμος εμπόλεμης κατάστασης καλύπτεται ακόμα και σήμερα από ένα πέπλο νομικής ασάφειας. Δεν έχει αρθεί ουσιαστικά. Δεν έχει αρθεί το εμπόλεμο. Το εμπόλεμο. Ναι. Αυτό αναπαράγει ένα αίσθημα αρνητισμού. Δεύτερον, η πολιτική της Αλβανίας για την ηθική μειονότητα ακόμα και σήμερα παραμένει μια πολιτική ασαφής, άγαρπη, όχι μόνο με τα γεγονότα της Χιμάρας του ναού, αλλά και στη συνάντηση της Σερβίας με την Αλβανία. Η πολιτική της Αλβανίας προς τη μειονότητα, εννοείται. Της Αλβανίας προς τη μειονότητα. Ναι. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ισοπαίδωσαν έναν ναό. Ακριβώς. Έγιναν γεγονότα βανδαλισμού στην Τερβιτσιάνη μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα με τη Σερβία. Απ' την άλλη μεριά όμως και οι Αλβανοί έχουν ιδιαίτερα παράπονα για τον τρόπο αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κοινότητας εδώ. Και όχι άδικα. Αυτό, αν το έχουν, το έχουν σε επίπεδο πληθυσμού. Δεύτερον. Κοινής γνώμης. Εδώ μιλάμε σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Ναι. Υπάρχουν επιφυλάξεις κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να λύσει το Τσάμικο. Γιατί τίθεται ένα θέμα. Τι να αναγνωρίσουμε το Τσάμικο, κύριε Ντάγιο. Τι να αναγνωρίσουμε. Εσείς πιστεύετε ότι το Τσάμικο είναι υπαρκτό ζήτημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι υπαρκτό ζήτημα. Είναι ιστορικό. Ναι. Έχει ιστορική διάσταση. Αλλά από ένα μέρος των αλβανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνεται θέμα. Ακριβώς. Ωραία. Περουσιών. Αυτό δεν σημαίνει επειδή γίνεται θέμα ότι ναι, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί από την πολιτική. Ναι. Η δεύτερη λέτε ερώτηση ότι καταγράφεται στο υποσυνείδητο των Αλβανών. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το οικονομικό ζήτημα το έχει αποδεχθεί η Ελλάδα. Δεν μπορεί όμως να αποδεχθεί και το ζήτημα που εγείρουν το συνοριακό. Εγώ μιλάω ποιες είναι οι αιτίες. Ναι. Σας καταλαβαίνω. Ποιες είναι οι αιτίες που αναπαράγουν τον εχθρισμό. Να μιλήσουμε λίγο και δεν υιοθετώ. Καταλαβαίνω. Αυτά. Για όνομα του Θεού. Ούτε και εγώ τέτοιο υπενόησα. Ακριβώς. Έχουμε τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Παναγιώτη Μπάρκα στην. Έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί του μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε Μπάρκα, καλή χρονιά. Κύριος Μπάρκας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, έτσι δεν είναι. Ναι, καλησπέρα και από εμάς. Να ευχηθούμε καλή χρονιά στους τηλεθεατές. Άκουσα τον κύριο Ντάγιο. Θέλω να πω ότι πρέπει να χωρίσουμε κάποια πράγματα κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι οι μειονοτικές ζώνες είναι αυθαίρετα καθορισμένες και δεν υπάρχει κάποιος νόμος, κάποια νομοθεσία. Είναι μια διαδικασία την οποία υιοθέτησε από το 1920 και στη συνέχεια δηλαδή αυτή την τακτική υιοθέτησαν όλες οι αλβανικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Ωστόσο, δηλαδή το λέω αυτό διότι άκουσα να λέει κάτι για την χυμάρα ότι δεν περιλαμβάνεται στις μειονοτικές ζώνες. Ναι, από το 45. Είναι κάτι αυθαίρετο από την αλβανική πλευρά. Δεν υπάρχει νόμος. Αυτό υιοθετήθηκε και η χυμάρα το 1920 με την πρώτη διοικητική διαίρεση, 22, με την πρώτη διοικητική διαίρεση της Αλβανίας, είχε ενταχθεί καθαρά στις μειονοτικές ζώνες. Που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στη συνέχεια, αποχωρίστηκαν. Και επίσης θέλω να πω ότι αν συζητούμε δηλαδή το θέμα της καχυποψίας από τις δύο πλευρές. Αυτό συζητούμε, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε μια σωστή τοποθέτηση σε σχέση με την ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει από το παρελθόν και έρχεται προς το σήμερα για να οδηγηθεί προς το μέλλον. Δεν ξεκινάει όπως γίνεται από αλβανικής πλευράς να ξεκινήσουμε από την σημερινή πραγματικότητα για να πάμε προς το παρελθόν για να δικαιολογήσουμε καταστάσεις. Βέβαια, και όσον αφορά το εμπόλεμο πρακτικά και νομικά έχει καταργηθεί. Αν θα επιτρέψουμε να διεκδικήσουμε ότι ναι μεν υπάρχει μια σάφια από την ελληνική πλευρά, τότε θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι η αλβανική πλευρά δεν έχει άρει τον νόμο επίσημα, λέμε έτσι, είναι ένα πρόσχημα αυτό το πράγμα σε διπλωματικό ή και πολιτικό επίπεδο, δεν έχει άρει το εμπόλεμο που έχει ψηφίσει πρώτη το 1903 νομίζω Ιουλίου του 1940 και με βάση αυτό ο τότε πρωθυπουργός της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι εμείς η Αλβανία είναι σε εμπόλεμο με την Ελλάδα. Έχει αρθεί, λέει ο κύριος Δάγιος αυτό. Έχει δύο φορές. Εν πάση περιπτώσει, να μην μείνουμε στο εμπόλεμο. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αρθεί, γιατί αν το έκανε αυτό ο Χότζα το 1945, το 1992 το Αλβανικό Κοινοβούλιο αφαίρεσε, κατάργησε όλη την νομοθεσία του, με νόμο δηλαδή, γιατί πολιτική απόφαση είχε πάρει το κομμουνιστικό καθεστώς στην ΠΕΜΕΤΗ και λίγο αργότερα ξανά μια πολιτική απόφαση και δεν ήταν νομοθετική απόφαση. Ναι. Κύριε Μπαρκά, εσείς που αποδίδετε την καχυποψία που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, που την αποδίδετε και αν μπορεί να αρθεί. Και το άλλο είναι το εξής, ότι έχουμε μια κατάσταση. Ενώ από αλβανικής πλευράς έχουμε μια καχυποψία η οποία κινείται μεταξύ της κοινής γνώμης και του επίσημου κράτους, που παίζουν δηλαδή μεταξύ τους αυτή την κατάσταση, δηλαδή η επίσημη πολιτική όταν θέλει να χαράξει μια πολιτική σταθερότητας με την Ελλάδα και καλής συνεργασίας, επικαλείται την κοινή γνώμη, και αυτό το είδαμε δηλαδή και όταν γιορτάζονταν τα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας του αλβανικού κράτους, επικαλείται την κοινή γνώμη για να αποτρέψει το κλίμα καλών σχέσεων με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε μια σταθερή πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων προς την Αλβανία για να πορευτούν οι σχέσεις σε μια πορεία καλών σχέσεων σε ευρωπαϊκό πνεύμα, και έχουμε κάποιους συλλόγους είτε οργανώσεις και τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο επηρεασμό ή κάποιο ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδας, αλλά δεν εκπροσωπούν την επίσημη Ελλάδα. Ούτε νομίζω ότι έχουν και επιρροή στην... Λοιπόν, για σας ποια είναι η αιτία της καχυποψίας, γιατί είναι υπαρκτή καχυποψία. Ποια είναι, με δύο λόγια. Εγώ για προσωπικά θέλω να πω το εξής, ότι η καχυποψία από αλβανικής πλευράς απορρέει ακριβώς από το ρομαντικό πλαίσιο που επικαλέστηκαν οι ιδρυτές του αλβανικού κράτους από το 19ο αιώνα ακόμα, όταν διεκδίκησαν και παραποίησαν ιστορικά, μυθολογικά, πολιτιστικά δεδομένα σε όφελος της αλβανικής εθνικής ιδεολογίας, τα οποία βέβαια συνεχίζουν να τα διεκδικούν επίσημα ακόμα και σήμερα. Και σήμερα. Μάλιστα. Πιστεύετε... Αυτή είναι η βάση, δηλαδή κατανοητό. Αυτή η διεκδίκηση, διότι αυτό το είδαμε και με τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν με το Τμήμα Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρο. Θα μας τα πείτε αυτά για αυτή την εμπειρία που είχατε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι το επίσημο αλβανικό κράτος άμεσα ή έμεσα, φανερά ή κρυφά, υποστηρίζει το τσάμικο, το ζήτημα των τσάμιδων?
Κοίταξε να δει. Ναι, βεβαίως, γιατί όταν έχουμε το κόμμα των αυτή τη στιγμή να μετέχει στην κυβέρνηση ή να κατέχει σοβαρά αξιώματα, όταν ψηφίζονται μέσα στην Αλβανική Βουλή ψηφίσματα υπέρ του Τσάμικου, όταν το στηρίζει έμεσα και άμεσα το θέμα αυτό, ανεξαρτήτως αν μέχρι στιγμής δεν αποτελεί μια σαφή πολιτική. Ναι. Και από την άλλη πλευρά νομίζω ότι και ο κύριος Δάγιος κάνει κάποιο λάθος. Δηλαδή είναι ιστορικό, λέει, το θέμα. Ναι, εγώ συμφωνώ. Να δούμε όμως την ιστορία με τις δικές της διαστάσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος ότι το είχα θέσει αυτό στις αλβανικές εκπομπές. Ο κάθε τσάμις, αλβανός τσάμις, μπορεί να διεκδικήσει προσωπικά τις περιουσίες του στην Ελλάδα, αλλά δεν τολμάει να το κάνουν αυτό, διότι θα προκύψει ότι έχουν κολλήματα με την ελληνική δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά, οι Αλβανοί θέλουν να το λύσουν, δηλαδή, το θέμα πολιτικά. Δηλαδή θέλουν επιστροφή των τσάμιντων στα εδάφη τους, θέλουν μια πολιτική εθνική πάνω στο τι θέμα. Λέτε εσείς, δηλαδή, κύριε Δάγιο. Είναι δύο διαφορετικά. Να ακούσουμε και τον κύριο Δάγιο. Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα. Πρώτα θέλω να πω το εξής, ότι συμφωνώ σε πολλά πράγματα με αυτά που είπε ο κύριος Μπάρκας. Θέλω να πω όμως κατά απόλυτο τρόπο ότι ο νόμος της εμπόλεμης κατάστασης, ο οποίος υιοθετήθηκε πρώτη φορά από αλβανικής πλευράς το καλοκαίρι του 1940, καταργήθηκε δύο φορές. Καταργήθηκε μια φορά στη συνάντηση, στο συνέδριο της Πρεμετής, πολιτική κατάργηση. Αλλά ένα λεπτάκι να εξηγηθώ. Ναι. Και δεύτερη φορά η Αλβανική Βουλή κατήργησε όλους τους νόμους που είχαν ψηφιστεί μέχρι τότε. Δηλαδή, και νομοθετικά. Και νομοθετικά. Το 1945-1946. Οπότε η αλβανική πλευρά κατήρισε δια νόμου τον εμπόλεμο κατάσταση. Όχι, κύριε Ντάγιο, έχετε ένα λάθος όμως. Το 1992, εγώ ήμουν ακόμα βουλευτής, η αλβανική βουλή κατήργησε όλους τους νόμους του κομμουνιστικού καθεστώτος. Που αφορούσαν και τους νόμους της κυβέρνησης του Ζόγκου, δηλαδή επανέφερε όλους τους νόμους που είχαν ψηφιστεί. Άρα λοιπόν νομοθετικά δεν υπάρχει, δηλαδή, περισσότερο. Τους επανέφερε ή τους κατήργησε, τι λέει ο κ. Μπαρκάς? Δηλαδή επανέφερε τους νόμους. Αναιρέθηκε η ανέρεση της ανέρεσης. Μετά το 1992 έχουμε άλλη κατάσταση. Η ανέρεση είναι επιβεβαίωση. Οπότε δεν έχει ισχύ. Λοιπόν, να μας πει για να έχουμε μετά και χρόνο να συζητήσουμε. Κύριε Μπάρκα, είχατε και μια προσωπική περιπέτεια. Είχατε κάνει δύο φιλμ, δύο ντοκιμαντέρ, και με αφορμή αυτά τα ντοκιμαντέρ δεχθήκατε μια επίθεση και από τον αλβανικό τύπο, και δεν ξέρω, ίσως και σε επίπεδο και κοινής γνώμης. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Κοίταξε, είναι μέσα στη λογική πώς κινείται η εθνική πνοή στην Αλβανία. Λοιπόν, τα ντοκιμαντέρ αυτά, θα πρέπει να πούμε, το ένα Ήπειρος, ο μύθος στην πραγματικότητα, και το άλλο οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες, είναι το πρώτο κυρίως, είναι ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τις διαχρονικές ελληνικές πολιτικές αξίες στην Ήπειρο και στο βόρειο τμήμα της Ήπειρου. Γιατί σας επιτέθηκαν? Επιτέθηκανε γιατί είπα λίγο πιο πριν ότι δεν επιτρέπουν οι Αλβανοί να αναγνωριστεί, ας υποθέσουμε, η Αντιγόνια ως ελληνική, ο Πύρος ως Έλληνας, η Μολωσή ως Έλληνες, το θέατρο των Σοφρατίκων να θεωρηθεί ότι προϋπήρχε ισχυρός ελληνικός πολιτισμός, οι σαρκοφάγοι στα Σοφράτικα είναι ελληνικοί, η Απολωνία χτίστηκε κατεξοχήν από τους Κορινθίους, και όλα αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπουν, δηλαδή, να θεωρηθεί ελληνικός πολιτισμός. Αυτό έλεγε το ντοκιμαντέρ. Κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό όμως δεν είναι θέμα που αφορά κυρίως το τμήμα. Εκείνο που έχει σημασία και είναι δύο πράγματα. Πρώτο είναι ότι ακόμα και η ακαδημαϊκή σκέψη στην Αλβανία, το πανεπιστήμιο, βάλεται πολύ εύκολα από τα εθνικιστικά ακραία στοιχεία, όποια και αν είναι αυτά, ανεξαρτήτως επιχειρημάτων, διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαν κανένα επιχείρημα για να φέρουν για την αλβανική κοινή γνώμη τρέψουν ούτε το ένα το ντοκιμαντέρ ούτε το άλλο. Μάλιστα. Τόσο το χειρότερο που το δεύτερο ντοκιμαντέρ, και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και από την άλλη πλευρά νομίζω ότι είναι χρέος της Ελλάδας να προστατέψει τον διαχρονικό
και ιστορικό της πολιτισμού. Βεβαίως είναι θέμα. Όπου βρίσκεται αυτός και δεν είναι θέμα βεβαίως του Παναγιώτη του Μπάρκα ούτε του τμήματος των ελληνικών. Έχετε είναι δίκιο. Θέμα των διακρατικών σχέσεων αυτό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το οποίο δεν το κάνει, λέτε. Δεν το κάνει, ασφαλώς και δεν το κάνει. Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα, ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Λίγο μας πιέζει και ο χρόνος. Να είστε καλά για όσα μας είπατε. Καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης, καλή χρονιά. Λοιπόν, πάρτε μια θέση τώρα. Εγώ θα πάρω μια ναι, θέση. Πάνω σε αυτά που αυτή ακούσαμε. Αυτή τη στιγμή διηλίζουμε τον Κόνοπα. Ναι. Εμπόλεμη κατάσταση στην πράξη δεν υφίσταται. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Αλβανοί σήμερα κινούνται στον ιστορικό χρόνο του 19ου αιώνα. Μιλάμε για τη Λίγκα της Πριζρένης. Όσοι ξέρουν ιστορία ναι, μπορούν να αντιληφθούν. Οι εξελίξεις στο Κόσοβο και σε όλα αυτά τους έχουν δώσει την αίσθηση ότι ήρθε η στιγμή να υλοποιήσουν την μεγάλη τους ιδέα. Αυτό πιάνει και εμάς στη Βόρειο Ήπειρο. Άσχετα, βλέπετε. Ναι. Ιστορικά ζητήματα εδώ τα αμφισβητούν. Πόσο μάλλον το καθεστώς της μειονότητας. Η αντίληψη ότι ανεξαρτοποίηση του Κωσόβου, προσέξτε, θα καλμάρει τους Αλβανούς και θα υποφεληθούμε εμείς στην Βόρειο Ήπειρο, απεδείχθηκε όνειρο θερινής νυχτός. Συνεπώς, για να εξηγήσουμε όλα αυτά, πρέπει να τα αναγάγουμε στον ιστορικό χρόνο που κινείται σήμερα η Αλβανία. 1912-2012. Έχουν 100 χρόνια κρατικού βίου. Είναι στον 19ο αιώνα για τα δικά μας. Δεν είναι και λίγα τα 100 χρόνια. Όχι, για να κάνω και μια χώρα συνθήκες να μην βάζουμε. Που έγινε η Αλβανία. Τι ήταν η Αλβανία το 1912-13-14. Τεχνητό κράτος που διαλύθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο όλα Πόλεμο. Όλα τεχνητά κράτη είναι. Όλα γενιά, αυτά. Όλα κοιτάξτε, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι έδεστερο. Αυτό δημιουργείται τώρα. Συζητάμε για την εμπόλεμη. Η Ελλάδα βοήθησε την Αλβανία όσο κανένα άλλο κράτος. Πόσα είχαν δοθεί. Δεν αναγνωρίζεται αυτό το πράγμα. Δεν αναγνωρίζεται. Άρα υπάρχουν. Αυτό προσπαθώ να ψάξω και φαίνεται ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για να το ψάξουμε. Υπάρχουν εδρεωμένες στο υποσυνείδητο των δύο λαών καταστάσεις, πεπιθήσεις, αντιλήψεις που δεν επιτρέπουν τη βελτίωση αυτών των σχέσεων. Αυτοί φοβούνται ότι διεκδικούμε. Εμείς φοβούμαστε ότι θέλουν να βάλουν ζήτημα τσάμικο. Εσείς τι λέτε, κύριε Δαγκέ? Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Σπύρος Σφέτας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και απόλυτα ορθό. Στην Αλβανία σήμερα να παραγάγεται μια ιδεολογία εθνικισμού. Ας επικοινωνήσουμε, συγχωρείτε, ας επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μάζη, μετά τον κύριο Ντάγιο να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Αναπαραγάγεται μια ιδεολογία μεγάλης Αλβανίας, η οποία δεν βοηθά και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Σε αυτό το σημείο η Ελλάδα στάθηκε πάντα αρρωγός της Αλβανίας στην ευρωπαϊκή βοήθησε, πορεία. Δεν έβαλε κανένα ζήτημα, μπήκε στο ΝΑΤΟ. Ακριβώς, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ. Πήγε να λύσει το πρόβλημα με τα χωρικά υδατά. Η εισαγωγή της Αλβανίας χωρικά υδατά υποψήφια χώρα στην Ευρώπη έγινε την εποχή που η Ελλάδα ασκούσε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πέρασε στα ντούκα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα πιστεύω ότι η βοήθεια της Ελλάδας προς την Αλβανία είναι και ουσιαστική και συνεχής. Αυτό δεν το γνώρισε δυστυχώς. Και φάνηκε ούτε η ακρότητά της στο θέμα της ρύθμισης των θαλάσσιων ζωνών. Ακριβώς. Το 2009. Εκεί που συμφώνησαν και μετά μεθοδευμένα, εγώ πιστεύω, και την υποδείξη άλλων δυνάμεων, υπαναχώρησε η Αλβανία. Χωρίς να αγνοούμε το δάκτυλο τρίτου παράγοντα. Αυτό λέω. Όταν ακριβώς λέω ότι υποδείξη άλλων δυνάμεων. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Τουρκία για αυτούς είναι καλύτερος φίλος. Τον κύριο Μάζη. Ο κύριος Ιωάννης Μάζης είναι καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Δεν απαντάει ακόμη. Ωραία, εντάξει. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μάζη. Λοιπόν, έχετε κάτι για τα Βαλκάνια ακόμα? Πολλά είναι για τα Βαλκάνια, ναι, να πούμε. Θίξαμε το. Λοιπόν, είδαμε λίγο τα Σκόπια. Λίγο τα Σκόπια. Ναι, ναι, σας ακούω. Για την υφαλοκρηπίδα, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και που τέθηκε και στην τελευταία συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών. Εννοείται την προσπάθεια. Θαλάσσιες περιοχές, ναι, ακριβώς. Ναι. Ενώ το 2009 επήλθε μια συμφωνία ή ένα σχέδιο συμφωνίας, μονομερώς η Αλβανία το ακύρωσε αυτό. Και γνωρίζοντας και από τις δύο πλευρές ειδικοί, πιστεύουν ότι η συμφωνία αυτή ήταν και ορθή και δίκαιη. Ωραία. Λοιπόν, πιστεύω ότι η Αλβανία θα πρέπει να το δει εκείνος προσεκτικά. Εκείνος που κίνησε το ζήτημα, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση του Μπερίσα την αποδέχτηκε, εκείνος που κίνησε το ζήτημα ήταν ο κύριος Ράμα, τότε αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι? Και να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, γιατί έχει την σημασία του, ότι ο κύριος Ράμα είναι Αλβανός πρωθυπουργός, από Αλβανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Και όχι μειονοτική. Δεν ήταν, δεν ήταν από τη μειονότητα η μητέρα του. Ήταν Κερκυραία, Ελληνίδα. Δεν ήταν καν από τη μειονότητα. Δυστυχώς η πολιτική του Ράμα προς την εθνική μειονότητα αποδεικνύεται κατώτερα από την πολιτική που εφάρμοσε τόσα χρόνια Μπερίσα.
Ναι, το ακόμη άλλο και είναι η Βοσνία που τα ζητήματα των ευρωπαϊκών σχέσεων τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Καταλήγουμε στο ίδιο αυτό συμπέρασμα. Η Βοσνία. Η Βοσνία έχει ένα διαρκές ζήτημα, είναι μονίμως χωρισμένη, ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να. Παρόλο που τέθηκε σε σχέση με. Δεν έχει γίνει ποτέ ενιαίο κράτος. Αυτό ακριβώς. Είναι το μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη. Εκεί βρίσκει πρόσφορο έδαφος το Ισλαμικό κράτος. Εκεί έχει θύλακες, έχουν σημαντικούς τζιχαντικούς θύλακες. Βοσνία, Σαντζάκι και Κόσοβο είναι συγκοινωνούντα δοχεία κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και εν μέρει από τους Αλβανούς των Σκοπίων και στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν, δεν ξέρω αν επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μάζη, για να περάσουμε λίγο και στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Αν έχουμε φωτεινή ένα χάρτη που. Να δούμε λίγο το χάρτη για να κάνω εγώ μια εισαγωγή στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Το θέμα της Μέσης Ανατολής, κυρίες και κύριοι, το κύριο στοιχείο πλέον ξεφεύγει από το να είναι η Συρία. Η Συρία, βεβαίως, αυτός είναι ο χάρτης του γνωστού. Περίφημος χάρτης του Ραλφ Πίτερς, ενός τότε που τον έκανε ήταν Αμερικανός συνταγματάρχης. Αυτός ο χάρτης τέθηκε ως προσυζήτηση σε στρατιωτική σχολή των Ηνωμένων Πολιτειών και τότε, μιλάμε για το 1996 περίπου, είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Και βλέπετε πώς τεμαχίζει την Μέση Ανατολή. Φαίνεται ως ένα σημείο ότι οι τάσεις είναι για να υλοποιηθεί. Όπου βλέπετε με κόκκινα γράμματα τις χώρες είναι αυτές που χάνουν έδαφη. Όσοι είναι με μαύρα ή διατηρούν ή κερδίζουν. Βλέπετε λοιπόν τι ανακατατάξεις προβλέπει αυτός ο χάρτης που ως ένα βαθμό, τώρα μιλάμε για το 96 είχε συνταχθεί, είχε σχεδιαστεί, αντιλαμβάνεστε από το 96 πολλά από αυτά που είχαν τότε προβλεφθεί έχουν υλοποιηθεί σήμερα. Λοιπόν, και βλέπετε πώς θεμαχίζει πέραν της Συρίας και του Ιράκ, θεμαχίζει και τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να δούμε και τον άλλο. Είχαμε ακόμα ένα χάρτη από τους New York Times, αλλά είναι δύσκολο εκείνος ο χάρτης. Ναι. Λοιπόν, το σχέδιο λοιπόν για τη Σαουδική Αραβία, και έχει σημασία αυτό μετά τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν, προβλέπει ότι η Σαουδική Αραβία θα γίνει 5 κομμάτια. Και ποια είναι τα τελευταία γεγονότα? Δεν ξέρω αν ήταν τυχαία αυτά τα γεγονότα ή μεθοδευμένα. Η Σαουδική Αραβία τελευταία, την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος, εκτέλεσε 47 πολίτες της, από τους 47 ο ένας ήταν ο Σιήτης κληρικός για τον οποίο προκλήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση. Έχουμε τον κύριο Μάζη όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, του οποίου το όνομα είναι και Γιάννης, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά και για τη γιορτή του και καλή χρονιά κύριε Μάζη και ευχαριστούμε για την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε. Καλή χρονιά κύριε Σαβίδη. Για κάποιο λόγο σας ακούω πολύ